This is Zeus Marius, and you're watching Eternal Athletes Workout. Καλησπέρα. Σήμερα ο Γιάννης θα μας δείξει με Πέτρο που μπορούμε να κάνουμε ενεργητικές παθητικές διατάσεις σε καστροκνήμιο και υποκτιμίδιο, είτε είμαστε μόνοι μας, είτε με την βοήθεια κάποιου ειδικού. Λοιπόν, θα ακολουθήσω τις οδηγίες του Γιάννη για να μας δείξει με ποιο ακριβώς τρόπο πρέπει να πιάσουμε σωστά τη λεπτομέρεια στο μη. Δεν τις ακούω. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε είναι καταρχάς ένα στήριγμα. Είτε αυτό είναι κάποιο πόκ, βασικά καλύτερα να είναι κάποιο στίχος, έτσι ώστε να διατείνουμε το καστροκνήμιο μας. Λοιπόν, θέλω να πιάσει το πόκ, δεν αφήνει να πάει πίσω με το μέλλον, το άλλο να έρθει διευμένο μπροστά και να νιώσει τη διάταση στον καστροκνήμιο. Να νιώσει τη διάταση εδώ. Αυτό είναι ένα τρόπο και καλό είναι να μείνουμε εκεί για 30 με 40 δευτερόλεπτα. Όσον αφορά τώρα το υποκτιμίδιο, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να λυγίσουμε ελάχιστα το πόδι μας. Αλλά όχι να στηριχτούμε στο αντίθετο, να λυγίσουμε ένα τάκ το πόδι το δεξί, έτσι ώστε η γέναση αμέσως το λιώσετε, θα πάει χαμηλότερα. Μια στο υποκτιμίδιο είναι πάρα πολύ σημαντική διάταση διαδρομής. Μια άλλη διάταση που μπορούμε να κάνουμε είναι σε κάποιο σκαλοπάτι ή step. Είναι το ίδιο πράγμα στην ουσία. Ανέβα πάνω και άνσε το ένα αυτό ακριβώς. Ανέβα και το άλλο. Αν ζορίζεστε στη διάταση, μπορείτε το άλλο να το έχετε πάνω και απλά να άρχισετε το καστροκνήμιο με το μέλλον το γόνατο προ τα κάτω. Αν έχετε κάποιο στήριγμα έτσι ώστε να διατηρείτε την ισορροπία σας, μπορείτε να κατεβάσετε το άλλο πόδι και να το αφήσετε κρεμασμένο από δίπλα να διαταθεί καλύτερα. Και το ίδιο επίσης για το υποκτιμίδιο μπορείτε να κάνετε και εδώ. Να λυγίσετε μια ιδέα, ένα τάκ το γόνατο, έτσι ώστε αμέσως η γέννηση θα πάει χαμηλότερα και θα πιάσει το υποκτιμίδιο μη. Ωραία. Θα μας δείξεις τώρα με ποιο τρόπο θα το κάναμε αν είχαμε την βοήθεια ενός ειδικού. Φυσικά. Είμαι κάποιο γυμναστή, είμαι κάποιον φίλο, θα δείξουμε απλά πράγματα, δεν θα δείξουμε πολύ συγκεκριμένο για να είναι εύκολο για τον καθένα. Λοιπόν, τώρα θα μας δείξει ο Γιάννης με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει με την βοήθεια ενός ειδικού. Θα πρέπει να την κουμπίτα. Πιο απλή διάταση μπορεί να γίνει είτε από κάποιο φίλο είτε από τον γυμναστή τον ίδιο είναι η εξής για το καστροκνήμιο πάντα. Μιλήσουμε λίγο το γόνατο. Κάνουμε βάζουμε όλη μας τη δύναμη, βάζουμε τόση όση χρειάζεται αμέσως να νιώσουμε την αντίσταση του μη στο χέρι μας. Και μένουμε εκεί για 30 με 40 δευτερόλεπτα πάλι για να γίνει σωστά η διάταση. Άλλη μια διάταση που μπορούμε να κάνουμε πάλι με τη βοήθεια ενός φίλου. Γύρισε μανάστελα. Είναι πάνω κάτω το ίδιο. Πάλι το μαχείριο το πέλμα μας, το πίχτη μας το πέλμα που θα κάνουμε τη διάταση και πρόχνουμε το πέλμα έτσι ώστε να γίνει διάταση. Μπορούμε επίσης εδώ να λυγίσουμε λίγο το γόνατο έτσι ώστε να πτύχουμε καθώς φυσικά πάνω του και να δει δεν θέλουμε να μέχρι πάνω το πόδι. Να κλειδώσει εκεί έτσι ώστε να νιώσει τη διάταση πάλι στο υποκτιμίδιο μη. Δύο πολύ απλές διατάσεις μπορούν να γίνουν τον καθένα τον καθένα και είναι ό,τι πρέπει για την αποκατάσταση μετά την άσκηση, ειδικά για τον γέφυρο. Όσον αφορά το καστροκνήμιο, τις μύσεις, γενικά τη γάμα και τον υποκτήριο.